Καλημέρα σας κύριε Κυρτσό. Γεια σας, από τις Βρυξέλλες, 10 και 40. Καλημέρα. είδα, καλά το παγόρα, Βρυξελών είπα. Όχι, εγώ θέλω και τα δεύτερα να μπείτε, γιατί εδώ είναι και 20. Και εκεί όμως είναι λοιπόν, και 20. Τώρα, εκτός από την ώρα, τι γίνεται στις Βρυξέλλες κύριε Κυρτσό, θα έχουμε κανένα καλό νέο σήμερα από τη Σύνοδο Κορυφής ή θα πάμε για το Δεκέμβριο ξανά? Εγώ νομίζω ότι έχουμε συνεχώς καλά νέα, αλλά εξαρτάται πώς ορίζει κανείς τα καλά νέα. Δηλαδή διακρίνω ιδιαίτερα από τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ μια βιασύνη ότι φέρτε τις οικονομικές κυρώσεις, λες και ορίζουμε εμείς τις οικονομικές κυρώσεις και όχι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Γεννηματά τα ίδια λέει. Λέει τώρα οι κυρώσεις, τώρα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι πάρα πολύ καλές για την Ελλάδα. Σε διμερές επίπεδο όμως, γιατί δεν υπάρχει πειθαρχία, δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική άμυνας, ούτε υπάρχει κοινή εγγύηση των Ευρωπαϊκών Συνόδων. Σε διμερές επίπεδο η Τουρκία είναι ισχυρή, διότι με χώρες, ξέρω και εγώ, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, έχει πάρα πολύ αναπτυγμένη συνεργασία. Άρα, οικονομική. Βλέπω... Πέστε μας, πόσα υποβρύχια κτίζει η Τουρκία στη Γερμανία? Έξι, σαν και αυτά που πήραμε επί Σιμίθης Τσοχατζόπουλου, πιο εξελιγμένα. Αλλά κτίζει, τέλος πάντων, κτίζει ναυπηγή, ένα αεροπλανοφόρο ισπανικού τύπου. Δηλαδή, και εσείς, μπράβο. Η ισπανική εταιρεία που κατασκεύασε το αεροπλανοφόρο Χουάν Κάρλος ο πρώτος για τον ισπανικό ναυτικό, έχει αναλάβει την ναυπήγηση του Ανατολού, 27.000 τόνοι, θα είναι έτοιμο μέσα στο 2021. Μάλιστα. Επομένως, πόσα δισεκατομμύρια είναι όλα αυτά, έτσι για να κάνουμε ένα προχειρό υπολογισμό? Εντάξει, το αεροπλανοφόρο δεν είναι πολύ ακριβό, είναι μισό δισεκατομμύριο. Αλλά σημασία έχει τι κουβαλάει. Γιατί πρόκειται να κουβαλήσει F-35 κάθε της απονείωσης προσνείωσης. Ευτυχώς μπερδεύτηκε ο Ερντογάν με τους ρωσικούς S-400, οπότε θα είναι αεροπλανοφόρο με ελικόπτερα και drones χωρίς τα F-35 που θα αλλάζανε τελώς το σχετισμό δυνάμεων στο Αιγαίο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ευρωπαϊκά θεσμικά πηγαίνουμε καλά, αλλά έχουμε μεγάλη απόσταση να καλύψουμε σε επίπεδο διμερών σχέσεων. Γιατί το παιχνίδι παίζεται και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο διμερές επίπεδο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είμαι αισιόδοξος, παρά τις δυσκολίες δηλαδή. Διότι με το πέρασμα του χρόνου η συγκριτική μας θέση ενισχύεται. Δηλαδή, στρατηγική σχέση και εξοπλισμοί με τη Γαλλία, καλή κατανόηση με το State Department και περιμένουμε και την αλλαγή του Προέδρου με τις εκλογές της 3 Νοεμβρίου. Αλλά δεν θα έχουμε κάτι από εκεί πριν τον Ιανουάριο, λογικά, που θα είναι η ορκομοσία του νέου Προέδρου, όποιος και αν είναι. Σύμφωνη. Αλλά τέλος πάντων η νοοτροπία Τραμπ, ο οποίος έχει μια προσωπική και οικογενειακή ακόμα και επιχειρηματική σχέση από ό,τι φαίνεται με την οικογένεια Ερντογάν, αυτό σιγά σιγά περνάει στο περιθώριο. Για αυτό να είναι δούμε. Ένα κέρδος. Ναι. Θα το δούμε, κυρία μου. Στις κάλπες, κύριε Κυρτσό. Τρέμω, εγώ με γίνει καμία πλάκα τώρα, τελευταία στιγμή όπως καταλαβαίνετε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή είχαμε χθες και τον κύριο Κουμουτσάκο και μας είπε ότι... Όχι ορθώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, μία λογική με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ψηφίζει τώρα τις κυρώσεις είναι διότι θα καταστραφεί οικονομικά η Τουρκία και αυτό δεν συμφέρει κανέναν, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες ως το μεγάλο όπλο, να ανοίξει δηλαδή τις κάνουλες και να έρθουν μετανάστες στην Ευρώπη. Συμφωνείτε ότι αυτά τα δύο έχουν μία λογική που οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβάλει συνεχώς την εφαρμογή των κυρώσεων? Δεν νομίζω. Εγώ είναι κάπως η ιδεαλιστική προσέγγιση του κυρίου Κουμουτσάκου. Εγώ νομίζω ότι έχουν πολύ σκληρά συμφέροντα, επενδύσεις, εξαγωγές οπλικών συστημάτων και όλα αυτά, που αυτά προσδιορίζουν τις αναστολές. Θα σας πω ότι η τουρκική οικονομία καταστρέφεται ούτως ή άλλως, διότι μπορεί να μην υπάρχουν ευρωπαϊκές κυρώσεις, υπάρχουν όμως κυρώσεις από την αγορά, οι οποίες είναι πολύ πιο σκληρές, δηλαδή φυγή κεφαλαίων, πτώση της λίρας. Ματέωση επενδύσεων, τουρίστες δεν εμφανίζονταν. Επομένως πληρώνει το λογαριασμό ο Ερντογάν. Τον πληρώνει, αλλά συνεχίζει εδώ πέρα, λέει, θα μπω μέσα στα... Η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Πού είναι η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα? Να σας πω, η κόκκινη γραμμή είναι στο να περάσουμε την πολιτική που μας ενδιαφέρει και να επικρατήσουμε σε αυτό το
το Brad Fair. Αυτή είναι η αντίληψή μου για την κόκκινη γραμμή. Και όποιος βιάζεται, αφενός κοντάφτει, αφετέρου τώρα μιλάμε με μια περιφερειακή μεγάλη δύναμη, η οποία ελέγχει τη μισή Λιβύη, έχει καταπιεί ένα μέρος της Συρίας, βομβαρδίζει στο Ιράκ και δίνει και παρουσία στο Νότιο Κάφκασο. Επομένως, όποιος νομίζει ότι σε 6 ώρες ξεμπερδεύεις με τον Ερντογάν, προφανώς δεν καταλαβαίνει με ποιον έχουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Εμείς πότε πρέπει να αντιδράσουμε στρατιωτικά, στα πόσα μίλια? Είναι καθαρή η ερώτηση. Δεν είναι να μου πείτε πάλι αυτά τα ωραία τα δημοσιογραφίστικα. Ως πολιτικός θα μου μιλήσετε τώρα. Μια φορά δημοσιογράφος, πάτε. Ναι, αλλά forget it. Ναι, δεν γίνεται. Είναι δύο. Στα πόσα μίλια? Ο στόχος μας δεν είναι να πάμε σε σύραξη με τη Τουρκία. Ο στόχος μας είναι να πάμε σε ένα διάλογο, ο οποίος είναι στη βάση των αποφάσεων του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή με την ελληνική ατζέντα, και να υπάρξει αποκλιμάκωση. Εάν πάμε σε μια σύραξη, προφανώς θα είναι χαμένες και οι δύο πλευρές. Άρα αυτό βέβαια θα το σταθμίσει ο αρχηγός, ο πρωθυπουργός. Ναι. Δηλαδή, αν χρειάζεται να πατήσει το κουμπί. Αλλά το βασικό μας σενάριο είναι ότι θα πάμε σε σύραξη. Κύριε Γκίρτσο, η τελευταία μας ερώτηση για αυτό το τι δόθηκε εκεί βραβείο από την ομάδα της αριστεράς και με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, βραβείο στους προστατευόμενους μάρτυρες κουκουλοφόρους της Νοβάντης, όπως τους λέει η αντιπολίτευση. Για πέστε μας, αυτό είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Πού τους βρήκανε? Η κυρία Τουλουμπάκη δεν τους άφησε να πάνε στην Βουλή, στην προανακριτική, να καταθέσουν. Όχι, όχι, κυρία Τουλουμπάκη, δεν τους άφησε ο Άριος Πάγος να πάνε. Και η κυρία Τουλουμπάκη. Η κυρία Τουλουμπάκη αρχικώς, αλλά την τελική απόφαση την πήρε ο Άριος Πάγος. Πάμε από την αρχή. Η κυρία Τουλουμπάκη είπε όχι. Ο Άριος Πάγος είπε όχι. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα breakthrough αυτό που κάνανε οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τι κάνανε. Σκέφτομαι να του πω να βραβεύσουν και εμένα. Γιατί θέλω κι εγώ μια επιβράβευση. Εγώ, και εμείς θέλουμε, δεν πάμε. Διότι από τη στιγμή που θα είμαι κι εγώ μεταμφιεσμένος, θα μπορώ να πάρω και το βραβείο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι, λέει, και οικονομικό. Θα πάρω και λεφτά. Ναι, λοιπόν. Αν έχετε να καταθέσετε για κανένα σκάνδαλο, μπορεί να μπείτε και εσείς στη λίστα. Λοιπόν, εδώ είναι μια επιχείρηση πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι, είδανε τι σημαίνει το μέχρι τέλους του Σαμαρά για τη Χρυσή Αυγή και προφανώς αισθάνονται κάπως άσχημα για τη σκευωρία της Νοβάρτης. Οπότε έχουν αρχίσει και σκτίζουν την άμυνά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι μία δημοσιογράφος, η οποία εγκαλείται για το θέμα, έγινε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, λέτε για την κυρία Γιάννα Παπαδάκου. Ναι, εντάξει. Ναι, έχει επίσημη θέση, γι' αυτό το λέμε, δεν καθόμαστε. Έχει επίσημη θέση. Έχουν στείλει τα μηνύματα ότι θέλουν ένα είδος ευρωπαϊκής προστασίας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αριστεράς. Μετά, το δεύτερο μήνυμα που στέλνουν και είναι σταθερό είναι ότι ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Όρμπαν που δεν σέβεται δικαιώματα κτλ. Το οποίο βέβαια είναι εντελώς αντίθετο με τις επιλογές του Μητσοτάκη, την Άννα Διαμαντοπούλου, τη φυλάξη της Χρυσής Αυγής, την πολιτική εξαφάνιση της Χρυσής Αυγής κτλ. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτή είναι η προπαγάνδα. Οπότε συνδυάζουν το ότι διώκονται τα παιδιά μας στα αθώα για τη σκευωρία της Νοβάρτης και είναι ο Όρμπαν ο οποίος απειλεί τα δικαιώματα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ευρωομάδα, ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν, για να ξέρουμε γιατί δεν τους βράβευσε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, τους βράβευσε η ευρωομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν? Τώρα η ευρωομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Όχι, ρωτώ ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν, αν ξέρετε. Όχι, και με τι κόμματα, γιατί είναι του ανυπάρκτου. Ναι. Η δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και η γερμανική αριστερά με ρίζες στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Ο Μελανσόν, ο οποίος είναι στην ομάδα της αριστεράς, δεν μιλεί γιατί είναι το ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρεί ότι πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ το παιχνίδι. Και έχει καλές σχέσεις με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έδωσε το βραβείο ο Μελανσόν. Ο Μελανσόν το έδωσε, δεν το ξέρω, δεν το παρακολούθησα. Αν το έκανε, είναι εξέλιξη, γιατί αυτοί δεν μιλιώτησαν. Ναι, γι' αυτό. Ναι, βέβαια, ναι. Άρα είναι βελτίωση των σχέσεων, αν υπάρχει. Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι αυτοί κάνουν μια μπλόφα τώρα. Περνάνε αυτούς ως ότι χτυπάνε τα εγκλήματα του Λευκού Κολάρου. Είδα και τις δηλώσεις που κάνανε οι ίδιοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
τα λευκά κολάρα της Νοβάρτης τα κάλυψε πλήρως. Πρώτον, δεν στράφηκε κατά της εταιρείας. Δεύτερον, δεν στράφηκε κατά του κυκλώματος της εταιρείας που συνταγογραφούσε ασύστολα κτλ. Οπότε άφησε τα λευκά κολάρα για τα οποία, για την καταγγελία των οποίων βραβεύει τους προστατευόμενους μάχες και κυνήγησε το Σαμαρά, το Βενιζέλο και το Πικραμένο. Mm. Δηλαδή, μπλόφα στην μπλόφα. Η μεγάλη τραγωδία νομίζω στο θέμα της Νοβάρτης είναι ότι ενώ ήταν ένα big σκάνδαλο και παραμένει ένα μεγάλο σκάνδαλο, στην Ελλάδα δεν είναι σκάνδαλο, διότι κανένας γιατρός δεν κάθεσε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ενώ καμία ή από την εταιρεία ακόμη δεν έχουμε πάρει φράγκο, δεν βρέθηκαν ένοχοι για αυτό το σκάνδαλο. Ό,τι είπαν στο εξωτερικό δηλαδή. Ναι, γιατί ήθελαν τα 10 πρόσωπα, τα πολιτικά να βγάλουν στη σέντρα. Δηλαδή, και χάσαμε το σκάνδαλο. Φτάσαμε στο έσχατο σημείο κατάπτωσης να πληρώσει η Νοβάρτης πρόστιμο στο αμερικανικό δημόσιο. Ναι, και όχι εδώ. Που έκανε πάρτι. Έκανε στην Ελλάδα. Ναι. Επειδή είναι ελβετική πολυεθνική συγκεκριμένη στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν κανόνες, θεώρησαν ότι στη Νέα Υόρκη ότι οι πρακτικές... Λοιπόν, κύριε Κέρτσο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Είναι περίεργες, άρα πληρώσανε για αυτά που μας πήρανε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε καλημέρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Κέρτσο. Καλή συνέχεια, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.